Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε. Προσπαθούμε, μετά από αυτά που γίνονται, τι προσπάθεια να κάνουμε κύριε Πρόεδρε? Προσπαθούμε να γίνει μια νέα αρχή. Εμένα αυτή ήταν πάντα η θέση μου, ότι η Ελλάδα, επειδή αναμοχλεύονται πάθη και μας γυρίζουν εύκολα πίσω, η Ελλάδα εύκολα γυρίζει σε εμφυλίους, σε καταστάσεις πολιτικές, χρειάζεται για ένα διάστημα μια κυβέρνηση οικουμενική. Αυτή είναι η θέση μου. Αλλά οικουμενική όχι σαν αυτή που έχει κάνει τώρα ο Σαμαράς, οικουμενική που να μετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και τώρα οι μισοί λένε υπέρ Ευρώπης, οι άλλοι μισοί κατά Ευρώπης. Βλέπει ο κόσμος ότι ο δρόμος της Ευρώπης είναι και αυτός γεμάτος λακκούβες και γεμάτος λιτότητα και σου λέει τι Ευρώπη είναι αυτή. Καταλάβατε. Η Ευρώπη, ο καθένας κάνει το, εντάξει, το η Ευρώπη χρέος είναι του κράτους. Που είναι. Η Ευρώπη, αν είχαμε από την αρχή πάρει σωστό δρόμο, τώρα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αν δηλαδή από το 2002 σας βάζω εγώ που μπήκαμε στην ΟΝΕ, είχαμε αρχίσει άνοιγμα επαγγελμάτων, διαφάνεια στις προσλήψεις, διαφάνεια σε όλα. Πολύ ωραία λέξη αυτή. Τόση διαφάνεια, ναι, αυτό, να μην είναι κλειστά κυκλώματα, δηλαδή γύρω από νοματιές, υπουργεία, δημάρχους, ήταν πάντα κλειστά κυκλώματα, ήταν σαν τα βατζίδες οι καθέκαστα διοικούντες και δημιουργούσαν τον όμιλό τους, τους διορισμένους τους, το φαγοπότη τους, τη χρηματοδότησή τους, αυτά τα καπετανάτα καλλιεργήθηκαν και τώρα είναι δύσκολο να ξεριζωθούν. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε μετά λίγο στην οικουμενική, γιατί... Η οικουμενική φρονών, δηλαδή, θα βάλουν όλοι το χεράκι τους. Ποιοι όλοι? Θα κάνουν όλοι πίσω. Ποιοι όλοι? Ο Τσίπρας τώρα που λέει όχι σε όλα, ναι, θα του πεις πάρε το Υπουργείο Οικονομίας, δε φιλαράκο. Σιγά να μην πάρε. Αφού πιστεύεις ότι έχεις λύση, κάντο. Να, όλη η κυβέρνηση σου δίνει εσένα τη ευχέρεια να πας να χειριστείς το θέμα. Και αυτά που ισχυρίζεσαι να τα κάνεις πράξη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και από την αρχή έλεγα έπρεπε όλα τα κόμματα να μπουν μέσα και επιτέλους... Σήκωσε το γάντι ο Σαμαράς ότι όσοι είναι υπέρ της Ευρώπης και δεν υπολόγισε ότι η άλλη πλευρά θα είναι πιο ισχυρή. Αφού η Ευρώπη θα φέρει λιτότητα, οι αντιπολιτευόμενοι θα είναι πανίσχυροι στο να υπονομεύουν την κυβέρνηση. Και άρα δουλειά δεν θα γίνει. Έτσι, αν ήταν όλοι μαζί όμως θα γινόταν, γιατί θα ήξερε και ο κόσμος το τι γίνεται από μέσα. Έτσι, θα είχαμε πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται από μέσα. Γίνεται. Τι συμφωνίες γινόταν. Αν θέλετε αυτός το ξέρει, κύριε Γιώργο. Όχι, κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν. Κανένας δεν το ξέρει, γιατί τι να διαπραγματεύεται. Αυτά είναι δεδομένα. Μα τα λένε κατόπιν έρτης. Έτσι. Λοιπόν, τι μας λένε? Μας λένε αυτά που θέλουμε να μας ταΐσουν, να μας πούνε. Έτσι. Να πάω λίγο για τα δημοσιεύματα για τη λίστα. Πραγματικά εσείς αν ήσασταν θα δημοσιεύατε τη λίστα, κύριε Λεβέντη? Κοιτάξτε, οι λίστες τώρα αυτές δεν ξέρω κατά πόσο, για ποια λίστα μιλάτε? Για την κύριο Μπαξεβάνη. Η λίστα του Μπαξεβάνη. Υποτίθεται ότι είναι η λίστα. Είναι και παλαιά λίστα και δεν έχει οικονομικό αποτέλεσμα, δεν έχει καμία, γιατί λένε ότι είναι πρώτου 2007, πρώτης κρίσης. Επομένως και είναι και πεθαμένους, τώρα βγάζουν διάφορα πράγματα ότι μετέχουν και πεθαμένοι και λυποί. Αυτή τη λίστα καλό είναι να την αξιοποιήσουν οι αρχές. Τώρα ο τύπος να την βγάλει, δεν έχω εγώ αντίρρηση να την βγάλει. Αλλά δεν ξέρω. Καταρχήν εφόσον... Η δημοσιογραφία γίνεται με ηρωισμούς. Ο ηρωισμός, επειδή ο Βαξεβάνης είχε εξασφαλίσει γύρω του τον Κωνσταντόπουλο, τον παλιό πρόεδρο του συνασπισμού, τους Καπερνάρους, είχε είδατε κάτι όλους του Καμένου, του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά δικηγόρους, αν ήταν μόνος του ένας εκδότης χωρίς αυτή την κάλυψη, θα ήταν ξεβράκοντος, θα του πέρανε το κεφάλι, ενώ τώρα έγινε ήρωας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ποιοι τολμούνε? Όσοι είναι δικτυωμένοι, όσοι είναι μέσα στο σύστημα τολμούνε. Αν ήταν ένας άγνωστος δημοσιογράφος αυτός Βαξεβάνης, ναι, και έβγαζε ένα περιοδικάκι από τα χιλιάδες που βγαίνουν,
κατασκεύαζε τη λίστα θα του περνάνε το κεφάλι. Αν δεν είχε τη δυνατότητα να έχει όλους αυτούς γύρω του και να λένε είναι αθώος, είναι αθώος. Ναι, αλλά γιατί θα του περνάνε το κεφάλι? Δεν έπρεπε η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε, να πει το εξής, ότι ναι, εντάξει, το έβαλε, για να το ερευνήσουμε. Λοιπόν, κατευθείαν. Εσείς πιστεύετε μα ότι... Μα το ερευνάει η δικαιοσύνη, απλά δεν ξέρουν την αυθεντικότητα. Αν προσθέθηκαν ονόματα, αν αφαιρέθησαν, ωραία, το ερευνάει η δικαιοσύνη το θέμα αυτό, κύριε Γιώργο μου. Απλά επειδή δεν πήγε μέσω επίσημης οδού, δεν ήρθε το στικάκι αυτό. Μα, δεν τώρα... γνωρίζουν οι αρχές την αυθεντικότητα. Ναι. Δηλαδή, αν εσείς, αν ο Παπακοσταντίνου είχε 5 φίλους και τους αφαίρεσε, αν ο Βενιζέλος είχε άλλους 20 φίλους και τους αφαίρεσε, ή αν είχε 10 εχθρούς και τους πρόσθεσε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα, ερευνούν οι αρχές. Ο Βαξεβάνης τώρα πιέζει. Πιέζει η κοινή γνώμη. Πιέζει ο λαός όλος που σου λέει εδώ μας κόβεται συντάξεις και μισθούς. Αν συγχρόνως καλύπτεται τους απαταιώνες, τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι ο Βαξεβάνης, απλά ο Βαξεβάνης έχοντας την κάλυψη του δημοσιογραφικού καταστημένου κάνει τον ήρωα. Κάποιος του το έδωσε όμως. Κάποιος του το έδωσε. Προφανώς κάποιος του το έδωσε. Σε όλες τις δικογραφίες όλες να γνωρίζετε ότι περιβάλλονται με χεμήθεια. Πώς διαραίουν? Αυτό είναι το ζήτημα. Κάποιος υπάλληλος μέσα στα δικαστήρια την ώρα που λείπει ο εισαγγελέας βγάζει μια φωτοτυπία. Α, ναι, αυτά τα δίνουν, διαρρέουν. Και την πουλάει. Και την πουλάει. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, το ξέρω, πουλάει. Δηλαδή, αυτά τα ξέρουμε από μέσα το τι γίνεται. Δηλαδή, πώς βγαίνουν οι δικογραφίες, πώς βγαίνουν τα επίσημα έγγραφα κτλ. Αλλά ξέρετε κάτι. Εμένα 4-5 φορές από 4 πηγές μου τη στείλανε με email. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Πρόεδρε. Με βρήκανε και μου τη στείλανε για να με βάλουν σε μπελάδες. Εγώ τα διέγραψα αμέσως. Για πέστε μου, ναι. Τι σε μπελάδες, αφού τα ξέρουμε όλοι. Σε όλες ναι, τα... ναι, αλλά λοιπόν, δεν ξέρω τι σκοπό είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, αφού τα ξέρουμε όλοι, μας τα έχουν στείλει σε όλους. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη δεν κινείται, ο πολιτικός κόσμος δεν κινείται. Περιμένουν εντολή, γιατί εγώ, κατά με, προσωπική μου άποψη. Κινηθεί, αφού είναι παλιά σας λέω, η εφορία μπορεί να πάει 10 χρόνια πίσω, δεν μπορεί να πάει 30. Ναι. Άρα από 2002 και δεύτερη μπορεί η εφορία να ψάξει. Άρα δηλαδή γιατί τότε πανικοβλήθηκε όλος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι δικαιοσύνοι. Για να μην ξεπροστιαστεί. Α, μπράβο, τώρα γιατί μπορεί να έχει συγγενείς, να τα έχει βάλει ο καθένας σε λεφτά, σε όνομα συγγενών του. Μα έτσι είναι. Αυτό, συνήθως η πολιτική, εγώ ξέρω πολιτικό που τα έχει βάλει στο όνομα του οδηγού του. Ναι. Άντε ψάξει να τα βρεις. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Και ο οδηγός τώρα είναι καλά, είναι συμπέθερος Μπατζανάκης. Εμείς αφήσαμε ένα σύστημα επί δεκαετίες να είναι βρωμερό και τώρα ερχόμαστε με ένα τσεκούρι να κόψουμε κεφάλια. Τώρα, δεν πείτε... υπάρχουν κεφάλια πια να κόψουμε. Όταν θα μου πείτε, όταν η πολιτική και η νομική πλευρά δικαιοσύνη σε παρένθεση μέσα κυβερνάει αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχουν αυτά τα παράθυρα. Δηλαδή πώς θα δει η Ελλάδα άσπρη μέρα όταν πέρα από τον νόμο και τη σπάθη υποτιθέμενης δικαιοσύνης είναι όλοι από κάτω. Από το κεφάλι τους κάτω από τη σπάθη. Ναι, και μπορεί να γίνουν τώρα γιατί κυκλοφορούν και άλλες λίστες, λέει, με ελληνικές τράπεζες, μπορεί να γίνουν επιλεκτικές διώξεις των αντιπάλων. Ναι. Κυβέρνησης πρώτον, δεύτερον μπορεί όποιος θέλει εκεί στο ΣΔΕ και βάλει στο στόχαστρο κάποιον να τον εξοντώνει. Ναι. Γυρίζουμε σε εποχές πολύ επικίνδυνες πλέον και μπορεί όλα αυτά να επιφέρουν και το να σηκώσουν τα λεφτά και τα υπόλοιπα λεφτά τους κάποιοι. Έτσι σου λέει άμα τα έχω στην τράπεζα και μπορείς εσύ να τα ελέγξεις, γιατί να τα έχω. Ένα από τα κριτήρια με τα οποία είχαν οι Έλληνες τα λεφτά τους στις τράπεζες ήταν το απόρριτο. Mm-hmm. Όταν τώρα γίνουν αυτά σεντόνια στα μανταλάκια, πολλοίς κόσμος, όχι κατά ανάγκη μεγάλοι φοροφυγάδες και τέτοιοι, πολλοίς κόσμος όμως θα τα σηκώσει τα λεφτά του και θα έχουμε περαιτέρω μείωση. Περαιτέρω μείωση της ρευστότητας. Mm-hmm. Mm-hmm. Όλα αυτά θα έχουν και αυτήν την παρενέργεια. Γι' αυτό εγώ είχα προτείνει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν το είχατε, μάλλον εσείς δεν είχατε ενημερωθεί, είχα προτείνει από μεν τους Έλληνες του εξωτερικού, δίκαιους και άδικους, δηλαδή και αυτούς που τα έχουν νομίμως και αυτούς που τα έχουν γιατί είναι και δύσκολο να ψάξεις τώρα σε 54.000 άτομα που βγάλαν τα λεφτά τους την τελευταία τριετία, είναι δύσκολο να βρεις τους νόμιμους και τους παράνομους. Ο καθένας τα λέει, μου τα έδωσε ο θείος μου, μου τα έδωσε η πεθαμένη γιαγιά μου,
μου τα έδωσε, άντε να βρεις την άκρη τώρα ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο άδικος. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, θα υποβάλλονται υπομνήματα, το κράτος δεν θα εισπράττει ποτέ λεφτά. Γι' αυτό καλό είναι να πούμε ένα 8% επί των καταθέσεων εξωτερικού και ένα άλλο 6-7% επί των καταθέσεων εσωτερικού, mm-hmm. να μαζέψει το κράτος 10 δις, ώστε τώρα με το στράγγισμα που θα επέλθει από τα νέα μέτρα από αυτό το πακέτο να ριχτούν αυτά στην αγορά τα 10 δις από τις καταθέσεις που σας είπα τώρα, mm-hmm. με ποσοστά, και λίγο να αναπνεύσει η μικρομεσαία επιχείρηση, να επανέλθει ένας παλμός ζωής στην οικονομία. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, δηλαδή ήταν μια καλή λύση. Θα μου πείτε κάποιοι γιατί να πληρώσουν κάποιοι, δηλαδή μια φτωχή γυναίκα που είχε 100.000 στην τράπεζα, γιατί να πάω να της πάρω τα 6.000. Υπέρ της πατρίδας υποτίθεται ότι γίνεται αυτό. Αν την πατρίδα που τη θεωρούμε τόσο λινάτσα και κουρελού που δεν αξίζει καμία μας θυσία, είναι άλλο. Γιατί έλαβα και επιστολές που μου είπανε γιατί κύριε Λεβέντη προτείνετε, εγώ ήμουν ασυνεπής φορολογούμενος, γιατί να πληρώσω εγώ. Δηλαδή και ο συνεπής φορολογούμενος δεν έχει και αυτός μια περαιτέρω υποχρέωση έναντι της χώρας, αφού περνάμε τη μεγαλύτερη κρίση του αιώνα. Αφού συνέπεσε αυτή η χώρα δεν είναι στο κέντρο του ανεμοστροβίλου, στο κενό από μέσα, δηλαδή να είναι έτοιμη να σβήσει από το χάρτη. Αν δώσει και ένας άνθρωπος που είχε 100.000 ευρώ στην τράπεζα, αν δώσει τις 6, θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει, για τον τόπο όμως αυτά τα 10 δις, αν τύχουν σωστής διαχείρισης, μπορούμε να αναπνεύσουμε. Μπορούμε να αναπνεύσουμε και μπορούμε, ας πούμε, μαζί με άλλες κινήσεις που θα γίνουν, να μας δώσουν την αναγκαία πίστοση χρόνου για λαλογισμένες πλέον επεμβάσεις, όχι πανικού όπως γίνεται σήμερα. Αυτή είναι η θέση μου, ότι είναι μια, ενώ τώρα με τις λίστες να κυνηγάμε από τις 54.000 που βγάλαν τα λεφτά την τελευταία τριετία, ποιοι είναι νόμιμοι, ποιοι είναι παράνομοι, να καταθέτουν υπομνήματα, να τρέχουν στη δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορείς για όλους αυτούς να αφαιρέσεις νόμιμα δικαιώματα. Μετά το κράτος πρέπει να δώσει, λέει, 59 δόσεις, 60. Mm. 60 δόσεις. Άρα δεν θα πάρει ποτέ τίποτα. Γιατί θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα δώσουν την πρώτη δόση, mm. και δεν θα προσέλθουν να δίνουν τη δεύτερη και μετά. Ναι, δεν ξέρετε, θα υπάρξουν και όπως στην εφορία και στο ΙΚΑ. Θα τα κόψουμε τώρα. Πολλές φορές που γίνονται διακανονισμοί, ναι. προσέρχονται και δίνουν την πρώτη δόση για να πάρουν φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική και δεν τους ξαναβλέπει το ΙΚΑ μετά. Ναι. Απατεώνες. Λοιπόν, λέμε να γίνει μια νέα αρχή. Η νέα αρχή δεν γίνεται με ένα εμφύλιο με λίστες. Εμφύλιος με λίστες, είχες πολλά λεφτά, τι τα έκανες τα λεφτά κλπ. Κλπ. Τώρα το κράτος δεν μπορεί να κάνει αναδρομικότητα στην τιμωρία. Η τιμωρία γίνεται με πρόνοια. Ναι, αλλά ποια πρόνοια τώρα, υπάρχει πρόνοια. Εδώ υπάρχει τρομοκρατία. Τρομοκρατούν τον Έλληνα. Εντάξει, πολίτη. Ναι, αλλά έτσι θα σηκώσουν και τα τελευταία λεφτά. Εγώ εχθές τουλάχιστον με πήρανε 40 άτομα και μου λένε τι είναι αυτά που λένε ότι θα ψάχνουν τις τραπεζικές μου καταθέσεις για να τη φορολογική δήλωση. Λέω κάτι τέτοιο είπανε, λέω, στο Μέγκα. Λέει, θα πάω να πάρω, λέει, και εγώ τις 250.000 να τις σηκώσω. Τι είναι αυτά, μου λένε, διότι μπορεί ο έφορος, ας πούμε, ο έφορος θα κοιτάει. Α, εσύ πόσο δίνεις στην εφορία, 5.000, τι έχεις, α, τα έχεις 300.000 στην τράπεζα, κάτσε να πάρουμε από σένα. Ναι. Δεν είναι και αυτά τώρα. Σας είπα, ένα από τα κριτήρια με τα οποία ο ελληνικός λαός, όχι τώρα, ανέκαθεν είχε τα λεφτά του στην τράπεζα, ήταν το απόρριτο. Ναι. Το πιο απόρριτο στήριξε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργο Καραμαλής, τα θεωρούσαν ουσιώδη αυτά τα ζητήματα. Εκτός αν πια τώρα κατεδαφίσουμε τα πάντα. Μα είναι κατεδαφισμένα. Άλλο, αν μπει μια μπουλντόζα μέσα και τα ρίξει όλα και πούμε από την αρχή, άλλη περίπτωση αυτή, δεν ξέρω τι. Αν, εδώ όμως να γίνει αυτό και στην εξουσία. Τώρα κύριε Πρόεδρε. Γιατί στέκουν οι ίδιοι παλιοί. Ναι. Συγγνώμη, δεν μπορώ να κατεδαφίζω την Ελλάδα και στην εξουσία να είναι η παλιά φρουρά η ίδια. Έτσι. Ας το κάνουμε και στην εξουσία, ας ακολουθήσουν την πλήρη αναγέννηση.
Συμφωνώ. Κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε, ναι, τώρα ναι. Μεταξύ μας τα δικά σας τα λεφτά που τα έχετε, στην Ελβετία ή εδώ? Στην Ελβετία τα έχουμε. Γιατί να τα έχουμε εδώ, τι να τα κάνουμε εδώ πέρα, να τα βλέπει ο κάθε... Ναι, αλλά και η Ελβετία τα κάνουν... Και να τα... να τα βάλει στο στόχαστρο. Και οι Ελβετοί τα κάνανε πλακάκια μόλις, έτσι. Και τι κάνανε τώρα, κάποιες εκκρεμότητες όπως και αυτά. Οι Ελβετοί και οι Γερμανοί που κάνανε ομαδική συμφωνία. Κρατάνε τα λεφτά. Ένα 6% είχαν βάλει, μου φαίνεται. 6% πληρώσανε. Και εδώ τώρα πού θα καταλήξει, γιατί χθες μίλησα με έναν υπουργό. Πού θα καταλήξει, θα πούμε, θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τις λίστες, θα αρχίσουν οι φασαρίες, οι εμφύλοι, γιατί ακόμη δεν έχει στείλει εφορία χαρτιά. Αν αρχίσει και στέλνει θα γίνει τρέλα να δεις. Ναι. Και θα καταλήξουμε, ξέρετε πού, σε ποσοστά. Δηλαδή, θα καταλήξουμε να πούμε, εσείς του εξωτερικού 6%. Ναι. Εσείς του εσωτερικού, εκεί που σας είπα εγώ θα καταλήξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να... Ναι, αλλά να ψάχνει 500.000 ανθρώπους η εφορία τώρα... Υπάρχει όμως και η ταξική. Θα υπάρξει και ο ταξικός πόλεμος. Εγώ δουλεύω, εσύ δεν δουλεύεις. Εγώ δεν δουλεύω, εσύ δουλεύεις. Τα πλακωνόμαστε. Αυτό ισχύει ήδη. Εγώ ήδη έχω μικρό αυτοκίνητο, εσύ έχεις μεγάλο αυτοκίνητο. Στις γειτονιές, άμα πας στην Κρήτη, οπουδήποτε, ο Καρχημάκης έβαλε αυτονούν τα δύο παιδιά στην Πυρκάλ. Ναι. Έτσι έβαλε ήδη ένας τέτοιος ψήθυρος εμφυλίου. Τώρα μπορεί να, όπως είπατε, να γίνει και εμφύλιος. Από ψήθυρος, ήδη η κακογλωσία και η γλωσσοφαγιά είχε ήδη διχάσει τους ανθρώπους στην επαρχία και στο κέντρο. Τώρα βέβαια υποβλέπουν ο ένας τον άλλον, υπονομεύουν, δημοσιεύουν, απειλούν, εκβιάζουν. Τώρα πάει περαιτέρω η κατάσταση στα άκρα. Ναι, αλλά ξέρετε όμως, κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, εγώ θέλω να πω ότι στην προγραμματική συμφωνία για τις περικοπές του πακέτου 13,5 δις, η Δημάρ, αφού συμφώνησε σε αυτά εδώ, πιάστηκε τώρα από το επίδομα γάμου για να κόψει ταχύτητα προς την καταχύλα, έτσι, δηλαδή το επίδομα γάμου θα μας σώσει από όλα αυτά. Όχι, εγώ λέω μήπως η Δημάρ θέλει να φύγει από την κυβέρνηση και να μην γίνει σαν τον Καρατζαφέρη. Μα έτσι και είτε φύγει είτε κάτσει το ίδιο, είναι θα γίνει. Το επίδομα γάμου είναι το τυράκι. Ναι, ναι, ναι. Η Δημάρ βλέπει τα ποσοστά της και βλέπει ότι φεύγουν όλοι και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ οι δικοί της. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, η Δημάρ ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 τότε... ναι. Ήταν το ΠΑΣΟΚ όταν από το Μάρτι και μετά ακολούθησε δύο πορείες, κατά 80% στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά 20% φτιάξαν τη Δημάρ. Και τώρα Στουρνάρας θα γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ναι, 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 έτσι λέει. Δεν ξέρω, εδώ λέτε και για ένα κόμμα να γίνει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα. Α, ναι. Με αρχηγό το Λοβέρδο. Έχετε ακούσει αυτά? Α, και όχι, εγώ άκουσα ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει να πάρει και τον Μπάγκαλο μαζί. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω για τον Σαμαρά ότι θα φύγει ο Σαμαράς μετά. Τι να κάνουμε, τα τεχνικά προβλήματα μας πλάγωσαν, τα λύσαμε όμως γρήγορα. Είμαστε γρήγοροι, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Να είστε καλά. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, επειδή έγινε αυτή η ιστορία, θα ήθελα, σας παρακαλώ, έτσι, να πάμε λίγο σύντομα να κλείσετε. Θα σας δώσω μέσα στη βδομάδα πάλι το χρόνο να πούμε ξανά από την αρχή αυτά που θέλουμε να πούμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Θέλω να ολοκληρώσετε έτσι κλείνοντας με... κάντε μια δήλωση δική σας για να προχωρήσω και εγώ στο πρόγραμμα, γιατί το έχουμε ανατρέψει όλο. Α, λοιπόν, έχει ανατραπεί. Λοιπόν. Η δική μου θέση και η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι για κυβέρνηση οικουμενική. Ωραία. Εξήγησα τους λόγους ότι όταν ακολουθείτε μια τακτική και ιδιαίτερα αντιλαϊκή τακτική όπως η τακτική των μέτρων που ακολουθεί ο Σαμαράς και οι άλλοι υπονομεύουν και λένε υπήρχε άλλος δρόμος να εκβιάσουμε την Ευρώπη, να κλπ. Κλπ. Άκρη δεν θα βρεθεί. Γιατί ο λαός έχει τη φυσική τάση να έχει πια κόπωση προς τη λιτότητα, έχει κουραστεί με τη λιτότητα και να θέλει να ξεφύγει. Αν υπάρχει τρύπα να θέλει να μπει. Αυτή η τάση υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι λίγο κακομαθημένος. Λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Γιατί ακολουθεί του Γιώργου Παπανδρέου τη συνταγή. Δηλαδή κόβε μισθούς και συντάξεις και αύξανε φόρους. Αυτή η συνταγή
επειδή δεν περιέχει μέσα το σπόρο της ανάπτυξης, δεν έπρεπε ό,τι οι περικοπές γίνονται να συνοδεύονται από σχέδιο ανάπτυξης, ώστε να μην υπάρξει νέκρωση στην κοινωνία. Εδώ η νέκρωση της κοινωνίας είναι δεδομένη, άρα και η αποτυχία του συστήματος. Λοιπόν, ας γίνει μια οικουμενική, ας γίνει μια προσπάθεια να συμμετάσχουν όλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου. Και η Ανεξάρτητη Έλληνες. Γιατί όσο κάθεται απ' έξω και βρίζει και λιθοβολεί, δημιουργεί το μύθο ότι υπάρχει άλλη λύση. Και στο μυαλό πολλών ανθρώπων υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα ήταν διαφορετικό το κλίμα στην Ελλάδα αν όλοι ξέρουμε ότι άλλη λύση δεν υπάρχει, μόνο η λύση της Ευρώπης. Θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Όσο όμως υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν υπάρχει άλλη λύση, ο λαός τρελαίνεται. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρει ο Σαμαράς, ότι δεν μπορεί, εντωμεταξύ δεν έχει καθόλου κόψει τις πατάλες. Δηλαδή, να τώρα άκουγα τον Παπαδάκη στον Αντένα, λέει υπάρχουν πολλοί που παίρνουν 5 συντάξεις. Πώς δεν μπορεί και τώρα να κόβεις από τον αγρότη τα 40 ευρώ και το δώρο και ο άλλος να παίρνει 5 συντάξεις. Και είναι το 7% των συνταξιούχων, δηλαδή 240.000 άνθρωποι, γιατί είναι 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, 200.000 άνθρωποι παίρνουν πάνω από 6.000 ευρώ σύνταξη. Ακόμη σήμερα που μιλάμε με τις υποτιθέμενες περικοπές, το 7% των συνταξιούχων παίρνει πάνω από 6.000 ευρώ σύνταξη. Τα κόμματα συνεχίζουν και παίρνουν τα λεφτά. 25 εκατομμύρια ευρώ ο Σαμαράς το χρόνο. 20 ο Τσίπρας το χρόνο. 4 η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, είναι πράγματα αδιανόητα αυτά. Στη Βουλή συνεχίζουν και είναι διορισμένοι 1.700 συγγενείς, γκόμενες των βουλευτών. 12.000 αποστολές εξακολουθούν και σουλατσάρουν. Ο άλλος σκέφτεται, σου λέει, σε μένα κάνεις το κόψιμο του μισθού, σε μένα έρχεσαι και κόβεις 200 ευρώ, όταν εσύ εξουσία είσαι στη σαπίλα. Αυτά κάνουν τον κόσμο να μην συμβάλλει. Λοιπόν, προειδοποιώ και λέω, και έκανα και έκκληση εχθές, πριν πάει στην ψήφιση των μέτρων, γιατί στην ψήφιση των μέτρων πάνε να μαντώσουν τους βουλευτές, να τους απειλήσουν, να ψηφίσουν. Πριν πάνε στην ψήφιση, γιατί και να ψηφίσουν τα μέτρα, δώρον άδωρον θα είναι, κύριε Γιώργο. Δεν θα δικαιωθούν τα μέτρα. Σε ένα-δυο μήνες θα χρειάζονται και άλλα, πρώτον, και δεύτερον δεν θα αποδώσουν, γιατί είναι νεκρή η κοινωνία. Στο νεκρό σώμα, όταν βάζεις φάρμακα, τα φάρμακα είναι για τους ζωντανούς. Εγώ βλέπω οικονομικά που γυρίζω όλη μέρα στην Αθήνα, έχει νεκρούς που γυρίζουν και μου λένε εστιατόρες, τι θα γίνει. Δίπλα ηλεκτρικά είδη, τελειώνουμε, φάγαμε και τα έτοιμα. Κλείνουμε, δεν καταλαβαίνετε, λέει, είσαι εκεί πάνω. Φωνή απόγνωσης υπάρχει από τον ελληνικό λαό και η κοινωνία, η πολιτική εξουσία ανέσθητη. Λοιπόν, ζητώ η οικουμενική κυβέρνηση, είναι πράξη γενναιότητας, το ζητούσα και από τον Γιώργο Παπανδρέου, αν θυμάστε που βγαίναμε, παρέτηση της κυβέρνησης, μου λέγανε όλοι τι, αφήνω την κουτάλα. Μια ωραία όμως πρωία, υπό το φόβο ανάληψης ποινικών ευθυνών, το έκανε. Αφού βέβαια φόρτωσε στην Ελλάδα νέα ελλείμματα και νέα χρέη. Λοιπόν, καλό το Σαμαρά να μην οκανήσει κι άλλο χρόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικουμενική κυβέρνηση που να πάμε όλοι να την κάνουμε με ήθος. Μακάρι με θέληση, να... με θέληση. Και ικανοί άνθρωποι να μπουν μπροστά. Να μπει νέο αίμα, όχι, όχι κουφογερακίνες παλιές, άνθρωποι κουραστικοί. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θερμά, κύριε Γιώργο μου, κάνω μια έκκληση, γιατί αισθάνομαι ότι όπως σε περίοδο πολέμου η χώρα κινδυνεύει, τώρα είναι πολύ περισσότερο. Κινδυνεύει στην ειρήνη, ο θάνατος μιας χώρας είναι πιο εύκολος. Έχετε, να το ξέρετε αυτό. Έχετε δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ από πλευράς Ένωσης Κεντρών χαιρετώ τη Θεσσαλονίκη και όλη τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Να είστε πάντα γερός, γιατί ξέρω ότι κάνετε αγώνες για να κρατηθεί η Ελλάδα ζωντανή. Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον ζωντανεύστε τα κύτταρα τα υπάρχοντα, γιατί τα πολλά κύτταρα είναι νεκρά σήμερα στη δημοσιογραφία, είναι όλοι πουλημένοι. Όσοι είστε ακόμη με ψηλά το κεφάλι, σηκώστε το πιο ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
Venus 91,5.